Το εύκολο κέρδος με παράνομες μεθόδους καυτηρίασε στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, μιλώντας για το Συνδικάτο του Εγκλήματος. Ο Ιεράρχης μάλιστα αποκάλυψε και μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε ο ίδιος, καθώς έπεσε θύμα πορτοφολάδων μέσα στο τρόλεϊ. Ούτε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος μπόρεσε να ξεφύγει από τους πορτοφολάδες που δρούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δείτε πως περιγράφει τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε όταν αποφάσισε να μετακινηθεί μαζί με το συνοδό του μετρόλεϊ στο κέντρο των Αθηνών. Μπήκαμε και μόλις μπήκαμε μου έδωσε ένα πορτοφόλι το οποίο είχε θύματα υπηρεσιακά. Όπως ανέφερε από Άμβωνος, δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις αποτελούν καθημερινότητα και συμβαίνουν παντού. Μήπως δεν γίνεται αυτό στη Θεσσαλονίκη, μήπως δεν τραυματίζονται οι γυναίκες με τους αρπάκους, την τσάντα και το φύλλο και τις τραυματίζουν. Όλα αυτά είναι συνέπεια της απομάκρυνσης των ανθρώπων από το λόγο του Θεού, σημείωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος έφερε το παράδειγμα των μελών του Συνδικάτου Εγκλήματος που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την απαγωγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Δεν μπορεί αυτό ποτέ να απαλλάξει από τις ευθύνες εκείνους οι οποίοι επιχείρησαν. Μάλιστα, ο κύριος Άνθιμος στάθηκε στη διάθεση μετάνοιας και προσευχής που έδειξαν κάποιοι από τους κατηγορούμενους. Ανάμεσα σε αυτού, ποιο που είναι φυλακισμένοι, είπαν. Όταν κατάλαβαν τι έγινε, εφοβηθήκα. Εγώ, το φίλος του, πήγαμε στην Πίνα και προσκυνήσαμε στην Παναγία να μας σώσει από αυτό που θα δει. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κάλεσε τους πιστούς να αποφεύγουν τους πειρασμούς και να μην επιζητούν την απόκτηση χρημάτων και εξουσίας με παράνομους τρόπους.